στήριξη. Πάμε λοιπόν να δούμε τον χορηγό, τον πρώτο χορηγό. ΕΜΕΚΑ είναι πρώτος χορηγός. Επιχείρηση μεταλλικών ειδών, εμπορία οικιακών ειδών και σιδήρου. Σπύρος Τζορτζής, οι καλύτερες τιμές στην αγορά με δύο καταστήματα. Ένα στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, έναν διδυτάν με τηλέφωνο 688-537 και το δεύτερο στην Κρυφιά κεντρικό κατάστημα. Στο δεύτερο χορηγό. Ο δεύτερος χορηγός είναι Αγροανάπτυξη Σαρβάνης Γαρίφαλος στην Επανομή με τηλέφωνο 2392-044-624. Ναι, και φάει για τον Κώστα Βαλασά, είναι δίπλα του αδερφός του, φάουλ θα κερδίσει ο Κώστας λίγο έξω από την περιοχή, πάνω από την μπάλα οι δύο παίκτες που σας είπαμε, Χαλκιάς και Μπαλασάς Βασίλης. Το εκτέλεσε ο Χαλκιάς και η μπάλα με το δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία και τον γκολ. 1-0, 0-1 μάλλον καλύτερα, με τον Μπικιάρη κεφαλιά πήρε το rebound, η μπάλα βρήκε το δοκάρι, πετάχθηκε ο Μπικιάρης εκεί και με κεφαλιά θα ανοίξει το σκορ 0-1 νωρίς για την ομάδα της Επανομής, θα ανοίξει το σκορ και θα πάρει προβάδισμα έναντι της Καρδίας. Παίρνει φορά και ο Στρουμπίνης και ο Μποντόλας. Μποντόλας τελικά το εκτελεί στην περιοχή. Θα βγάλει την τελευταία στιγμή άμυνα της Επανομής. Κέρδισε ο Κώστας στην κόντρα. Ταντάμις για τον Κώστα Μπαλασά. Για τον Πικιάρη με συγχωρείτε. Κατευθείαν η σέντρα και τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε ο Κώστας Μπαλασάς εκεί. Για να δούμε και πάλι τώρα. Φεύγει ο Βασίλης Μπαλασάς. Μπαλασάς Βασίλης. Θα γυρίσει για τον αδερφό του Κώστα, Κώστας Μπαλασάς, το πλασέ που θα κάνει και ο Μπικιάρης θα κάνει το 0-2. 0-2 ο Μπικιάρης, η απόκρουση του Σικιώτη θα κάνει το 0-2 μετά το σούτ αυτό που έκανε αρχικά ο Κώστας Μπαλασάς. Μετά θα πάρει το rebound και πάλι ο Μπικιάρης, αυτό που σας είπα που παραφυλάει συνήθως εκεί κοντά δίπλα στον τερματοφύλακα και θα κάνει το 0-2. Χαλκιάς, τώρα θα σουτάρει ο Μπαλασάς Βασίλης, η κεφαλιά που έγινε τελευταία στιγμή από τον αδερφό του Κώστα. Σουπλάγει ο Κουκουρώνας γρήγορα για τον Έντρη, πέρασε ο Έντρη, για να δούμε τώρα, πέρασε έξυπνα, θα κάνει και τη σέντρα σουτ πάνω στα χέρια όμως του Κουρουτσαλάκη. Μποντόλας το εκτελεί, πάει πάνω από τα δοκάλια, καλά εκτελεσμένο, αλλά έφυγε πάνω από τα δοκάλια του Κουρουτσαλάκη. Εκτελέστηκε. Έχει και ο Βασίλη Μπαλασάς, κόβει την μπάλα, Μπαλασάς, θα κάνει και τη σέντρα σουτ, συρτά πάνω στα χέρια μου στο Σικιώτη. Έντρι, θα κάνει και το σουτ και τελευταία στιγμή θα τη βγάλει ο Κουρτσαλάκης, μπάλα μου δεν έχει βγει το σουτ αυτό του Έντρι, πολύ καλό. Θα γίνει σέντρα, δίδυσαν πολύ παίκτης πίσω του Πασαχαρίου, πιο μακριά γόλιο. Είχε επανομήσει 0-2 από το πρώτο μέσο να δει γόλιο του Μπικιάρη, ένας αγώνας που είναι μια ευγενική χορηγία από τα ΕΜΕΚΑ, επιχείρηση μεταλλικών ειδών, εμπορία οικογενειακών και σπιτικών ειδών και σιδήρου. Σπύρος Τζορτζής, οι καλύτερες τιμές στην αγορά με δύο καταστήματα. Ένα στη Θεσσαλονίκη, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά με τηλέφωνο 688-537. Δεύτερο στην Κρυφιά με τηλέφωνο 2394-054-561. Επίσης, Αγροανάπτυξη Σαρβάνης Γαρίφαλος. Επανομή με τηλέφωνο 2392-044-624. Ο Κράνιας με στην περιοχή πήγε να μπει, θα γίνεται στον Μπουντόλα. Πάνω όμως στον τερματοφύλακα Κουρουτσαλάκη, δεν θα ανησυχήσει καθόλου. Αμπνάνουμε για το προσπαθεί να μπει ο Μπικιάρης. Γυρίζει την μπάλα ο Μπικιάρης. Πιο μακριά ο Κουκουρώνας, ο Ιακιμίδης. Βγάζει, όμως έγινε το λάθος Κώστας. Κώστας μόνος του και θα κάνει τον γκολ. Μετά το λάθος στην άμυνα, ο Κώστας θα το εκμεταλλευτεί, θα περάσει όποιον βρήκε μπροστά του και τον τερματοφύλακα και ο Κώστας θα κάνει το 0-3 για την ομάδα της Επανομής που πλέον μπαίνει πολύ μεγάλο και σοβαρό προβάδισμα. Μπιμπισίδης θα βγάλει, όχι τελικά για Σιμιγαλάς είναι εκεί. Μάτζιος, έγινε το λάθος και ο Κρανιάς θα μειώσει. Ο Κρανιάς θα κάνει το 1-3, θα μειώσει γρήγορα η ομάδα της Καρδίας. Μετά αυτό το λάθος που έγινε στην άμυνα της Επανομής θα το εκμεταλλευτεί ο Κρανιάς. Ετοιμάζεται τώρα Χαλκιάς.
Κάνει κατευθείαν το σουτ και θα βγάλει τελευταία στιγμή το σουτ από τον Βασίλη Μπαλασά. Δυνατό σουτ από τον Μπαλασά. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, όμως ο Σικιώτης θα πει όχι, θα τη βγάλει. Αντάμιση τώρα. Ακρινή σέντρα. Βγαίνει ο Σικιώτης με το κεφάλι αναγκαστικά. Από μακριά τώρα ο Χαλκιάς προσπαθεί να πλασάρει και θα κάνει τον γκολ. Από πολύ μακριά ο Χαλκιάς πλάσαρε, υποδειγματικά θα κάνει το 1-4. Αυτή η παλιά που πήγε να βγάλει και την έβγαλε τελικά του Μαδιβάκη. Όμως ο Χαλκιάς εκμεταλλεύτηκε αυτή την έξοδο και από πολύ μακριά θα πλασάρει, υποδειγματικά θα κάνει το 1-4. Θα βρει τον Σικιώτη εκτός της εστίας του, αρκετά μακριά, και θα κάνει τον γκολ. Είδατε πώς πήγε η μπάλα ψιλοκρεμαστά και πολύ ψηλά. Θα κάνει το 1-4 ο Στέλιος Χαλκιάς. Γκολ για highlights πιστεύω. Σίγουρα θα είναι από τα γκολ που θα συζητηθούν και όχι μόνο. Αυτό το γκολ του Χαλκιά που έγινε κάπου εκεί ανάμεσα κέντρο και περιοχής. Και... παρόν στο γήπεδο και ο πρόεδρος και ο Σάββας Δημητριάδης, τον βλέπουμε εκεί κοντά στο κηλικείο δίπλα ακριβώς. Με προπονητές διάφορους όπως είναι ο Ακριτόπουλος, όπως είναι ο Μανατίδης. Άλλο ένα ακόμη παιχνίδι υπάρχει εκεί όπου παίρνουν τα βασιλικά. Για να δούμε τώρα, Μπικιάρης μέσα στην περιοχή, Μπικιάρης πάντα, Μπικιάρης και θα κάνει τον γκολ, ναι. Μπικιάρης θα κάνει hat-trick, 3 τα δικά του γκολ, 5 της ομάδας επανομής, 1-5 μέσα σε έκταση πανηγυρίου. Βλέπετε πώς το πανηγυρίζουν οι παίκτες επανομής, αυτή την ενέργεια του Μπικιάρη, hat-trick από το ρίζο Μπικιάρη και 1-5 για την αναγέννηση επανομής. Μπισίδης, Έντρη τώρα, χάσει την μπάλα ο Έντρη, Κώστας θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα φύγει δίπλα από το κάθε δοκάρι του Σικιώτη. Από την άλλη πλευρά Χαλκιάς, φαίνεται στα αριστερό του πόδι το καλό, Μπικιάρης το σουτ που πάει να κάνει και η μπάλα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Σικιώτη και άλλο γκολ θα να βάλει ο Μπικιάρης. Μποντόλας συζητά για τον Έντρη. Θα βγει η σέντρα κατευθείαν πάνω στην κίνηση. Ο Μπουζάκης προσπάθησε εκεί. Μπαλιάκι για τον Μπικιάρη και πάλι. Μπικιάρης θα περάσει. Μπικιάρης θα κάνει το σούτο. Μπικιάρης πάνω όμως στην αγκαλιά τώρα του Σικιώτη. Ο Τζιτζής για τον Μπισίδη τώρα. Για να δούμε τον Μπισίδη. Δεν πέρασε μπαλιά για τον Μπουζάκη. Εκεί είναι ο Χρυσοστόμου. Χρυσοστόμου τώρα, Χρυσοστόμου, θα πλασάρει ο Χρυσοστόμου πάνω όμως σε σώματα, καλή κίνηση, καλή φάση. Ποιο σφύριξε για να σταματήσει το παιχνίδι, ο Τζιτζής τώρα, Μποντόλας, Κοασίδης, Έντρη, κάνει και τη σέντρα, τελευταία στιγμή σε κόρνερ, κόρνερ η παρέμβαση του Μάτζιου. Καλά εκτελεσμένο, θα τη βγάλει τελευταία στιγμή, ο Φουτζητζής προσπαθεί να βγάλει πιο μακριά η μπάλα και τώρα φεύγει ο Κώστας. Τώρα εκτελεί τον κόρνερ μέσα στην περιοχή, θα πέρασε από όλους, θα βγάλει ο Ματζιός. Δυνατά ο Ιωακιμίδης πάνω σε σώματα, σε χέρι, δεν ξέρω διαμαρτυρίες για ότι κάτι έγινε εκεί. Το σούτ από τον Φουτζητζή και η μπάλα θα φύγει out. Πίσω. Κερδίζει ο Μπουζάκης, για να τον Μπουζάκης. Μπουζάκης για τον Έντρη, Έντρη συρτά πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα. Μπικιάρης για τον Κώστα. Κώστας μέσα στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα σουτ, θα περάσει από όλο στην μπάλα. Το σουτ που θα γίνει επάνω όμως στον τερματοφύλακα Σικιώτη. Αλλά για την άλλη μεριά, εκεί που είναι ο Τάσης. Τάσης πάντα. Αν και τη σέντρα θα βγάλει τελευταία στιγμή ο Κουρουτσαλάκης. Τόπουλο, σωστό μου, ο Ασίδης έγινε το λάθος. Και μπλοκάρει ο Σικιώτης πρώτο Μπικιάρη που μπήκε σφίνα ο Μπικιάρης εκεί. Εμείς βεβαίως το ραντεβού μας από τώρα σας το λέμε για αύριο το απόγευμα. Ποσειδώνας Μηχανιώνας εναντίον Μακεδονικού στην Μηχανιώνα στις 3 η ώρα. insport.gr, άλλη μια live μετάδοση σε συνεργασία πάντα με το Europoan και με εμένα προσωπικά. Θα σφίξει τώρα ο Βουρνέρης το τέλος του αγώνα.
όπου θα τελειώσει το παιχνίδι με μεγάλο θρίαμβο, άνετη επικράτηση της ομάδας της Αναγέννησης Επανομής, 1-5 τελικό αποτέλεσμα.